Καλησπέρα σας. Η συμπόρευσή μου με τη Λαϊκή Συσπήρωση και κατ' επέκταση με το Δήμαρχο Πατρέων Κώστα Πελετίδη ουδόλως τυχαία είναι. Και έχω την αίσθηση, ή καλύτερα την πεποίθηση, πως ουδεμία και ουδέναν εκπλήσει, καθώς αποτελεί φυσική συνέπεια των έργων και των πράξεών μου τουλάχιστον κατά την τελευταία τετραετία. Άλλωστε, από την πρώτη στιγμή της ενασχόλησής μου με τα κοινά και συγκεκριμένα πριν από 12 χρόνια έως και τη δημιουργία της παράταξής μας «Όλοι μαζί για την Πάτρα», στόχος και σκοπός μου ήταν η ανιδιοτελής προσφορά, η χρηστή και διαφανής διαχείριση του δημοσίου χρήματος, η αναβάθμιση της ζωής των συμπολιτών και κυρίως η προστασία των οικονομικά αδυνάτων. Έτσι λοιπόν, όπως είναι ευρέως γνωστό και πολλαπλώς καταγεγραμμένο, με τη Λαϊκή Συσπήρωση συμπορευτήκαμε εμέσως πλην σαφώς, εξ αρχής, δηλαδή από το 2014 και στη συνέχεια, στους αγώνες για κοινωνική δικαιοσύνη, ενάντια στα μέτρα που εμβήθησαν το λαό στη φτώχεια, που αποδόμησαν δικαιώματα και κατακτήσεις δεκαετιών, ιδίως στον εργασιακό χώρο, μέσω ανελαίητων περικοπών σε μισθούς, συντάξεις, επιδόματα και όχι μόνον. Συμπορευτήκαμε ενάντια στις ακολουθούμενες ηφαισιακές πολιτικές που απαξίωσαν τα περιουσιακά στοιχεία ενός ολόκληρου λαού. Υποβάθμισαν τους δύο βασικούς πυλώνες του λεγόμενου κοινωνικού κράτους, τη δημόσια υγεία και τη δημόσια παιδεία. Συνέτριψαν ολοσχερώς το οικονομικό περιβάλλον της χώρας, εκτινάσοντας την ανεργία σε εφιαλτικά ποσοστά. Συμπορευτήκαμε στον αγώνα κατά των πληστηριασμών, της βίαιης αρπαγής των λαϊκών περιουσιών, δηλαδή των κόπων μιας ολόκληρης ζωής. Μαζί περπατήσαμε έως την Αθήνα, πραγματοποιώντας μία ιστορική πλέον πορεία ενάντια στην ανεργία. Στέλνοντας προς πάσα κατεύθυνση το ηχηρό μήνυμα πως όταν η αδικία γίνεται νόμος, η αντίσταση είναι πλέον καθήκον. Διασχίσαμε επίσης με υψωμένη τη γροθιά την πόλη, με τελική κατεύθυνση το λιμάνι, διεκδικώντας την οριστική παραχώρηση του θαλασσίου μετόπου στην Πάτρα, κάτι που επετεύθη. Τέλος, από κοινού, ψηφίσαμε τα δεκάδες μέτρα ανακούφισης των αναξιοπαθούντων, των αδυνάτων οικονομικά συμπολιτών μας, που εισήγαγαν στο Δημοτικό Συμβούλιο οι αντιδήμαρχοι της σημερινής Δημοτικής Αρχής. Ως εκ τούτου, οτιδήποτε άλλο, εκτός του να συμπορευτούμε με τη Λαϊκή Συσπήρωση, θα συνιστούσε κατά τη γνώμη μου αμετροέπεια, πολιτικό εγωισμό ή και υποκρισία, γνωρίσματα που ούτε εμένα, ούτε τους ανθρώπους της παράταξής μου χαρακτηρίζουν, αλλά και ούτε οι σημερινές ανάγκες της κοινωνίας μας τα επιτρέπουν. Θα ήθελα δε να επισημάνω πως όλα αυτά που ακούγονται και θα διαφημιστούν με ένταση από τις συστημικές παρατάξεις, όσο πλησιάζει η ώρα της κάλπης, ότι ο Κλισθένης, ο νέος εκλογικός νόμος δηλαδή, απαιτεί μετεκλογικά συνεργασίες, συγκλήσεις κτλ., απλώς υποδηλώνουν για μένα ύποπτες προθέσεις και διαθέσεις για μετεκλογικούς εκβιασμούς στοχεύοντας στην ομή της εξουσίας. Ενώνουμε λοιπόν τις δυνάμεις μας με τη Λαϊκή Συσπήρωση από τώρα, ούτως ώστε η σημερινή Δημοτική Αρχή να αποκτήσει από την πρώτη Κυριακή των εκλογών
τη δυναμική που θα της επιτρέψει να συνεχίσει απρόσκοπτα το έργο που έχει ξεκινήσει. Είχα, βλέπετε, μια ιδιαίτερα πικρή εμπειρία όταν παρέλαβα τα οικονομικά του Δήμου, για όσους τα θυμάστε, το 2011. Με τη συνένωση των Δήμων, λόγω του νόμου του Καλλικράτη, ως αντιδήμαρχος οικονομικών τότε. Κάτι που δεν θα ήθελα ποτέ να επαναληφθεί. Απεναντίας, με τη σημερινή Δημοτική Αρχή, είχα την ευκαιρία επί 4 χρόνια από τη θέση μου ως Δημοτική Σύμβουλος και ως μέλος της Οικονομικής Επιτροπής να παρατηρώ και να γνωρίζω τον τρόπο που διαχειρίστηκε το δημόσιο χρήμα αλλά και τα δίκαια αιτήματα των συμπολιτών μας. Και έχω πραγματικά την πεποίθηση ότι φτάσαμε εκεί όπου μπορούμε να αισθανόμαστε όλοι ήσυχοι και να αναποθέτουμε με ασφάλεια την ελπίδα μας για ένα καλύτερο μέλλον στην πόλη μας. Οτιδήποτε άλλο θα παρέπεμπε για μένα, είτε σε θλιβερές αναμνήσεις του παρελθόντος, είτε σε πειρασματισμούς που η κοινωνία μας δεν έχει ούτε την πολυτέλεια, αλλά ούτε καν το λόγο να αναλάβει. Τελειώνοντας λοιπόν, μαζί θα πορευτούμε στο μέλλον, με κύριους στόχους να συνεχιστεί η διαφανής διαχείριση του δημοσίου χρήματος προς όφελος των πολλών και η κατά το δύνατε θωράκιση των συμπολιτών μας που βιώνουν τη σχετική ή την απόλυτη φτώχεια, καθώς και η αναβάθμιση όλων των εκφάνσεων της καθημερινότητάς μας μέσω πολιτικών που θα έχουν ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα. Γεια σας και με την νίκη.